Στασινός, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κύριε Στασινέ, πού είσαστε? Να μιλήσετε. Να γλιτώνουμε και χρόνο. 4 λεπτά. Στα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν τον τεχνικό κόσμο και σε αυτά θα αναφερθώ σήμερα, γίνονται αλλαγές που θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει εδώ και μεγάλο διάστημα. Έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα ακόμα και τα τελευταία 3 χρόνια που σε αυτό το νομοσχέδιο σήμερα επιλύονται. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Όσον αφορά το κομμάτι του ελληνικού και το νέο φορέα, είναι θετικό ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει τη συμφωνία για την αξιοποίηση του ελληνικού. Ακόμα και έτσι όπως έχει καθυστερήσει μέχρι σήμερα, είναι απαραίτητη η επένδυση για τη χώρα και την Αττική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να υλοποιηθεί και το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται και να ξεπεραστούν οι νομικές αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί. Όσον αφορά το κομμάτι της αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων, είναι πολύ θετικό το βήμα της υλοποίησης της αρχής, πρώτα αδειοδοτώ και στη συνέχεια ελέγχω και στις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ο τρόπος νομίζουμε ότι δεν είναι ο κατάλληλος, ο σωστός, διότι θα έπρεπε όπως και σε άλλες δραστηριότητες να υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι όπως είναι οι μηχανικοί, οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν τις επιμέρους ειδικές διατάξεις και προϋποθέσεις. Από εκεί πέρα πάλι είναι στη σωστή κατεύθυνση, θα πω. Σε κάθε περίπτωση όμως το νέο σύστημα αδειοδοτήσεων δεν μπορεί να κριθεί αν δεν λειτουργήσει και το σύστημα ΟΠΣΑΔΕ που προβλέπεται, ουσιαστικά το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την αδειοδότηση και τους ελέγχους. Και εδώ υπάρχει σημαντική καθυστέρηση. Έχουμε στείλει σχετική επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς και λέμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο, λόγω της δυνατότητας που έχει και της εξειδίκευση σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα, θα μπορούσε να υλοποιήσει και να φτιάξει αυτό το σύστημα σε λιγότερο από 8 μήνες, έτσι ώστε να λειτουργεί. Ελπίζουμε όμως προς όποια κατεύθυνση αποφασίσει η κυβέρνηση να το κάνει, να καταφέρει να υλοποιηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο και να μην καθυστερήσει από άλλες διαδικασίες. Όσον αφορά τις χρήσεις γης, το νομοσχέδιο έχει πολλές επιμέρους διατάξεις που επιλύουν σημαντικά προβλήματα. Από εκεί πέρα όμως όλα αυτά τα προβλήματα θα είχαν λυθεί αν υπήρχε σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης, το οποίο θυμίζω ότι έχει καταργηθεί εδώ και περισσότερο από 1 χρόνο. Δεν έχει προωθηθεί, δεν έχει τελειώσει η διαδικασία του Προεδρικού Διατάγματος και αυτή τη στιγμή συζητάμε για χρήσεις γης με το Προεδρικό Διάταγμα του 1987. Και κάτι τελευταίο για να μην φάω περισσότερο χρόνο, γιατί έχουν αναφερθεί και προηγούμενοι ομιλητές. Σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται ουσιαστικά η δέσμευση των εσόδων από τα αυθαίρετα, το οποίο σύμφωνα με τον παλαιότερο νόμο το 4178 θα φέρει έσοδα περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να προβλέπονται τα έσοδα από τον καινούριο νόμο του Υπουργού του κ. Σταθάκη. Από εκεί πέρα, εφόσον μέχρι το 2022 δεσμεύονται αυτοί οι πόροι πλην του 2,5% που προβλέπεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έχουμε προτείνει και δημόσια την δημιουργία ενός χρηματοδοτικού εργαλείου που θα επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε πάνω από το 70% αυτών των πόρων, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν πράσινα έργα ή περιβαλλοντικά έργα, και θα έλεγα ότι θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ.